Η βαριά φορολογία στα φτωχά αγροτικά λαϊκά στρώματα από το Οθωμανικό κράτος ήταν τα στοιχεία που δημιουργούν το υπόβαθρο για την Επανάσταση. Η παρέλαση συνεχίζεται με το 5ο Γυμνάσιο Καβάλας. Στα ιστορικά της εποχής εκείνης αναφέρεται ότι στις αρχές του 1822 είχε ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία κήρυξε την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Καθοριστικό γεγονός στις αρχές του έτους ήταν η πτώση του Πασά. Ελευθέρωσε δυνάμεις για να στραφούν κατά της ελληνικής επανάστασης. Ο αρχηγός της εκστρατείας Χουρσίδ κατευθύνθηκε αρχικά εναντίον του Σουλίου για να καταστρέψει την μόνιμη εστί αντίσταση στην Αίγυπτο. Κυρίευσε αρχικά το Σούλι, αλλά οι Σουλιώτες οργάνωσαν νέα άμυνα. Λίγο αργότερα Χουρσίδ κλήθηκε στη Λάρισα κατηγορούμενος από τους κύκλους του Σουλτάνου για οικειοποίηση του μέρους της περιουσίας του Αλί Πασά. Εξιστορούμε τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Το να παραμένουμε μόνο στον αριθμό των σχολείων, αλλά και την περιγραφή των ρούχων των παιδιών, νομίζω ότι είναι αρκετά πεπερασμένο. Θυμόμαστε άλλωστε τόσο σπάνια την ιστορία μας, που νομίζω ότι αυτές οι μέρες ενδείκνυται όσο τίποτε άλλο. Ενδείκνυται λοιπόν για να αναφερθούμε στην ιστορία του έθνους μας, τους αγώνες, την απελευθέρωση. Συνεχίζεται με το 6ο Γυμνάσιο Καβάλας και συνεχίζοντας την αναφορά στα ιστορικά γεγονότα, οι Έλληνες για να βοηθήσουν τους Σουλιώτες που βρισκόταν σε δυσμενή θέση επιχείρησαν αντιπερισπασμό, στέλνοντας στρατό στα νότια της Ηπείρου με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο. Παράλληλα, ένα στρατιωτικό σώμα με αρχηγό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη αποβιβάστηκε στην περιοχή του Φαναρίου κοντά στις εκβολές του Αχέροντα, αλλά απέτυχε. Το σώμα του Μαυροκορδάτου, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και ένας λόχος φιλελλήνων μετά από ορισμένες επιτυχίες στο Κομπότι, ιτήθηκε στη μάχη του Πέτα από τις δυνάμεις του Κιουταχή. Τα υπολείμματα του στρατού κατέφυγαν στο Μεσολόγγι. Λίγο μετά έπεσε και το Σούλι και οι δυνάμεις του Ομέρ Βριώνη συναντήθηκαν με αυτές του Κιουταχή, προελάβοντας κατά του Μεσολογγίου. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας. Η σύγχρονη Αμαλία οδηγεί τα βήματα των παιδιών που παρελάβουν. Η Δημηρίτισσα σήκωσε το χέρι της για το χαιρετισμό. Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου κατέληξε σε αποτυχία από τις τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες αποσύρθηκαν τον Νοέμβριο του 1822. Το διάστημα που μεσολάβησε από τις αρχές του 1822 μέχρι τη μάχη του Πέτα, οι επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα συνεχίστηκαν. Τον Ιανουάριο παραδόθηκε η Ακροκόρινθος. Το ίδιο διάστημα οι Έλληνες πολιορκούσαν την Πάτρα, ενώ στη Στερεά συνεχιζόταν η πολιορκία της Αθήνας, η οποία παραδόθηκε στις 9 Ιουνίου του 1822. Το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας, το Γενικό Μουσικό Λύκειο, έχει περάσει ήδη στο χώρο της παρέλασης. Τα δικά τους τύμπαν έχουν σύγχυση προς το παρόν. Το ρυθμό το δίνει πάντα του Δήμου. Είναι μικρός Αρδάμου. Οι Τούρκοι, συγκεντρώνοντας μεγάλο στρατό στην Ελαμία το 1822 με αρχηγό τον Δράμαλη, και η στρατιά τους διέσχισε την Στερεά Ελλάδα χωρίς καμία αντίσταση. Κατέλαβε αμαχητή την Ακροκόρινθο και εισήλθε στην πεδιάδα του Άργους. Ο Κολοκοτρώνης, εφαρμόζοντας την τακτική της καμένης γης, ανάγκασε τον Δράμαλη να οπισθοχωρήσει πίσω από την Κόρινθο. Κατά την επιστροφή του δέχτηκε επίθεση στα Δερβενάκια, όπου είχαν καταληφθεί από τις δυνάμεις του Κολοκοτρώνη. Στη γη των Δερβενακίων η στρατιά του Δράμαλη καταστράφηκε και ο κίνδυνος για την επανάσταση στην Πελοπόννησο αποτράπηκε. Λίγο αργότερα οι Έλληνες κατέλαβαν τον Άφλιο. Πειραματικό Γυμνάσιο Καβάλας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι παρουσίες των παιδιών. Αξίζουν ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα από όλους. Ας αφήσουμε λίγο την μπάντα να ακούσουμε έτσι όλον αυτόν τον ρυθμό, ο οποίος είναι πιο σηκωτικός, είναι εθνικός. Και να απολαύσουμε τα παιδιά να περνάνε από μπροστά μας τους βηματισμούς της παρέλασης.
παιδιά του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ΕΠΑΣ Μαθητείας. Σχολή Μαθητείας. Περνάνε από μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά που μαθαίνουν δεκάδες επαγγέλματα που θα τα βοηθήσουν μετά το τέλος των σπουδών τους να απασχοληθούν στην παραγωγή, στο ελεύθερο επάγγελμα, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά κύριο λόγο. Τα παιδιά της τέχνης, με λίγα λόγια. Συνεχίζοντας την αναφορά στα ιστορικά γεγονότα, αξίζει να σημειώσουμε ότι στη θάλασσα ο τουρκικός στόλος κατέφερε να εφοδιάσει τα κάστρα της Μεθόνης και της Πάτρας που πολιορκούνταν ακόμα από Έλληνες. Τον Φεβρουάριο του 1822 όμως δέχτηκε επίθεση από Έλληνες στον Πατραϊκό κόλπο και οπισθοχώρησε καταφεύγοντας στη Ζάκυνθο. Ένας νέος στόλος συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με ναύαρχο τον Καρά Αλή. Πρώτη του δουλειά ήταν να καταπνίξει την επανάσταση στη Χίο. Η παρέλαση συνεχίζεται και από μπροστά μας περνά το σώμα των βοηθών νοσηλευτών. Είναι η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Και αυτή είναι σχετικά μια νέα σχολή, η οποία στεγάζεται στο επάνω ορθοπαιδικό, το παλιό ορθοπαιδικό κτίριο. Τα παιδιά σπουδάζουν εκεί το επάγγελμα του νοσηλευτή και της νοσηλεύτριας. Το λειτουργήμα. Στις 30 του 1822, οι Τούρκοι αποβιβάζονται στη ιδιαίτερη παρενόχληση από τον ελληνικό στόλο που είχε αποχωρήσει νοτιότερα και προχώρησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες και σφαγές άμαχου πληθυσμού. Η σφαγή της Χίου είχε μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη των δυτικοευρωπαίων και εκμετέβαλε τη στάση τους υπέρ του αγώνα των Ελλήνων. Ο τουρκικός στόλος παρέμεινε στο λιμάνι της Χίου μέχρι τον Ιούνιο του 1822. Τότε οι Έλληνες επιχείρησαν με τα πυρπολικά τους να προκαλέσουν καταστροφές στον τουρκικό στόλο. Πρώτο επαγγελματικό λύκειο Καβάλας. Μεγαλύτερα παιδιά θυμούν με τον βηματισμό τους την ημέρα αυτή, τη διπλή γιορτή. Και ακολουθεί το τέταρτο ΕΠΑΛ. Συνεχίζοντας την ιστορία, να πούμε ότι αντίθετη στην Επανάσταση ήταν αρκετοί άνθρωποι. Ήταν οι Φαναριώτες, ήταν οι Κοτσαμπάσιδες. Ήταν πολλοί και η Επανάσταση του 21 πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Κινδύνεψε ακόμη να συντριβεί. Όχι μόνο γιατί ο κατακτητής ήταν ανελαίητος, αλλά και γιατί οι Κοτσαμπάσιδες, οι μεγαλοκαραβοκυραίοι όπως τους ονόμαζαν, οι Φαναριώτες, ήταν αυτοί που συκοφαντούσαν τους φιλικούς, συνωματούσαν σε βάρος των λαϊκών αγωνιστών που μαζί με την εθνική ελευθεριά ζητούσαν και κοινωνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, δεν δίστασαν να καταφύγουν σε διώξεις λαϊκών ηγετών όπως του Οικονόμου, του Μελέτη, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά και αργότερα να φυλακίσουν τον Κολοκοτρώνη. Διώξαν μακριά. Κατέφυγαν ακόμα και σε εμφύλιους πολέμους, σπρωγμένοι από τους Άγγλους κηδεμόνες αλλά και άλλους προστάτες. Η μαθητική παρέλαση συνεχίζεται με το πρώτο λύκειο Καβάλας. Η φετινή επέτειος από την Επανάσταση των Προγόνων συμπίπτει με συγκλονιστικές αλλαγές στον κόσμο. Αν και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, ζωντανά και επίκαιρα παραμένουν τα μεγάλα οράματα των εξεγερμένων προγόνων για ελευθεριά, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, χρειάζεται να σκεφτούμε τους λαούς που αγωνίζονται για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, ζητώντας να ζήσουν ελεύθερα σε ένα δικό τους κράτος. Το 1822 άναψαν και νέες αιστείες επανάστασης. Στις αρχές του χρόνου επανάστησα η Νάσουσα, η Βέρεια καθώς και οι περιοχές του Ολύμπου. Οι Τούρκοι απάντησαν άμεσα με μια στρατιά του Πασά της Θεσσαλονίκης καταστρέφοντας την Άουσα. Οι γυναίκες της πόλης κατέφυγαν στο ρέμα Αραπίτσα για να αποφύγουν την εχμαλωσία και προτίμησαν να πέσουν στο γκρεμό.
Το δεύτερο ενιαίο λύκειο Καβάλας παρελάβει αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, συνεχίζοντας τα ιστορικά γεγονότα, στην Κρήτη η Επανάσταση σημείωνε επιτυχίες. Ο Πασάς του Ηρακλείου, σε συνεργασία με την στρατιά που έστειλε από την Αίγυπτο ο Μοχάμεντ Αλί, απέτυχαν να καταστήλουν την Επανάσταση. Οι Έλληνες πέτυχαν σημαντική νίκη στη μάχη του Κρούσονα. Τον Μάιο του 1822 δημιουργείται προσωρινή διοίκηση στο νησί με όνομα Προσωρινό Πολίτευμα Νήσου Κρήτης. Περνάει το τρίτο λύκειο Καβάλας. Και από τα κείμενα του αγώνα και τις διδαχές της 25ης Μαρτίου του 21, ο κόσμος τους έλεγε τρελούς. Εμείς, λέει, αν δεν είμαστε τρελοί, δεν κάναμε την Επανάσταση. Γιατί θέλαμε να συλλογιστούμε πρώτον τα πολεμοφόδια μας, το πυροβολικό μας. Θέλαμε να λογαριάσουμε τη δύναμη τη δική μας και τη δύναμη την τούρκικη. Τώρα που τελειώνουμε με το καλό τον πόλεμο, είμαστε μάκαρες. Αν δεν ευτυχούσαμε, ποιος ξέρει τι είχε να μας πει ο ελληνικός λαός. Αυτό πιστέψαμε και αυτά καταφέραμε. Η παρέλαση συνεχίζεται με το πέμπτο λύκειο Καβάλας. Αυτές που διάβασε η συνάδελφος ήταν οι αφηγήσεις του Κολοκοτρώνη και του υπασπιστήτου και ιστοριογράφου Κοτάκου, οι οποίες δείχνουν εύλογτα τις δυσκολίες του μεγάλου ξεσηκωμού του 21, το παράτολμο εγχείρημα των ρακέντητων Ελλήνων να βάλουν με την Οθωμανική. Έπρεπε οι ίδιοι να συλλάβουν ως ιδέα αποβάλλοντας την νοοτροπία του παιδιά και έπειτα να αγωνιστούν για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Είναι διδαχές, Δημήτρη, αυτές. Είναι από τα κείμενα του αγώνα το 21. Ιστορικά κείμενα, τα οποία νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να τα ακούσουμε. Έκτο γενικό λύκειο Καβάλας. Αυτές, λοιπόν, οι αφηγήσεις του Κολοκοτρώνη, όπως είπες και εσύ και του υπεσπιστήτου και ιστοριογράφου Φωτάκου, δείχνουν εύγλωτα τις δυσκολίες του μεγάλου ξεσηκωμού του 21, το παράτολμο εγχείρημα των ρακέντητων των Ελλήνων για να τα βάλουν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά πώς οι Έλληνες μετά από 400 χρόνια δουλείας επαναστάτησαν αποζητώντας την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία? Χάρη στην ύπαρξη φωτισμένων ανθρώπων, οι οποίοι με τον λόγο τους ξύπνησαν την εθνική συνείδηση. Ο Κοσμάς ο Αιωτολός μάλιστα συμβούλευε: «Δεν βλέπετε ότι το γένος μας αγρίευσε από την αμάθεια και γίναμε όλοι ως σαν θηρία? Δια τούτο σε συμβουλεύω να κάμετε σχολείο, να σπουδάζετε κι εσείς, αδέλφια. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους. Κι εσείς, γονείς, να παιδεύετε τα παιδιά σας στα χριστιανικά ήθη, να τα βάνετε να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπο εδώ στη χώρα να βρείτε ένα δάσκαλο, να τον πληρώνετε, να σας μαθαίνει τα παιδιά. Ότι αμαρτάνετε πολύ όταν αφήνετε γράμματα και τυφλά. Και μη μόνο φροντίζετε να τους αφήνετε πλούτη. Καλύτερα να τα αφήνετε φτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και αγράμματα. Στη δική του γλώσσα όλα αυτά. Ακούγονται ίσως λίγο παράξενα όπως τα διαβάζουμε, αλλά τα διαβάζουμε έτσι όπως ακριβώς γράφτηκαν. Και βέβαια δεν ήταν μόνο η καταπίεση και η ανελευθερία ο μοναδικός λόγος της Επανάστασης του 21. Αλλάζουμε λοιπόν εδώ. Τελειώσαμε από τα λύκεια. Το σώμα οδηγισμού. Σώμα ελληνικού οδηγισμού, λοιπόν, και σώμα Ελλήνων προσκόπων.
πουλιά, αστεράκια, πρόσκοποι. Όλα περνάνε από μπροστά μας, χαιρετίζουν την ημέρα, το διπλό της νόημα. Ο προσκοπικός εθελοντισμός, πάνω από 100 χρόνια στην Ελλάδα, ήρθε και στέριωσε εδώ και ακόμη συνεχίζει την πορεία του. Το ΕΣΟ έτοιμος είναι για όλους έμβλημα, λεκτικό έμβλημα. Καβάλας, πέ καβάλας, τα λυκόπουλα περνάνε από μπροστά μας. Είναι πάρα πολύ μικρά. Κάνουν τόσο χαριτωμένα τον ρυθμό τους, αλλά θα μάθουν να τιμούν. Και οι μεγαλύτεροι πρόσκοποι βέβαια. Από τα σώματα λοιπόν άνοιξαν την παρέλαση, πρώτο το σώμα ελληνικού οδηγισμού και στη συνέχεια το σώμα Ελλήνων προσκόπων. Αποχωρεί από τη θέση της και η πάντα του Δήμου για να περάσει μπροστά από την εξέδρα. Να απεανίσει, να αποχωρήσει και να δώσει στη συνέχεια το βήμα στις στρατιωτικές δυνάμεις. Ας ακούσουμε τους ήχους. Τόσους αιώνες έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Η μουσική του στρατού. Εισέρχονται στο χώρο της παρέλασης και ένα δυνατό χειροκρότημα. Σειρά έχει η παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων. Μπροστά από τους επισήμους παρελάβουν η στρατιωτική μουσική, η οποία συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 2004 και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της 20ης τεθωρακισμένης μεραρχίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1914. Πολεμική σημαία της μεραρχίας, η οποία από το 2004 βρίσκεται στην πόλη της Καβάλας. Το έμβλημα της μεραρχίας είναι ο κένταυρος, ο οποίος είναι έτοιμος να βάλει άμυ την ταχύτητα και την επιθετικότητα, ενώ αναβάτης την πνευματική ανωτερότητα του ανθρώπου. Το ρητό που φέρει υποσκυή σημαίνει υπό την σκιάν. Η φράση είναι απόσπασμα από την υπερήφανη απάντηση του Σπαρτιάτη διενίκης της Θερμοπύλες, όταν άκουσε τον Πέρσιαν κυριοφόρο να λέει
ότι είναι τόσοι πολλοί που με τα βέλη τους σκεπάζουν τον ήλιο. Καλές ειδήσεις μας φέρνεις ξένε, γιατί αν οι Πέρσες κρύψουν τον ήλιο με τα βέλη τους, θα πολεμήσουμε στη σκιά. Λόγος παρελάσεως αποτελούμενος από δύο ουλαμούς σε 193 μοίρας πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων MLRS. Μία δημιουργία από την 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία της Ξάνθης και μία δημιουργία του αεροπορικού αποσπάσματος Χρυσούπολης. Η 193 μοίρα πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων είναι η πλέον σύγχρονη και ισχυρή μονάδα πυροβολικού, η οποία στελεχωμένη με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και διαθέτοντας οπλικά συστήματα υπερσύγχρονης τεχνολογίας και με την υποστήριξη εξειδικευμένων και ακούραστων τεχνικών του 323 Λόχου Επισκευών Τεχνικού, είναι σε θέση να πλήξει με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα στόχους σε μεγάλη απόσταση, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα ισχύως των ελληνικών όπλων. Το αεροπορικό απόσπασμα Χρυσουπόλεως συγκροτήθηκε το 1952 και από τη συγκρότησή του έως σήμερα συνδράμει ενεργά στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και μέσων του αεροδρομίου, καθώς επίσης συντηρεί το αξιόμαχο του προσωπικού της αεροπορίας με συνεχείς εκπαιδεύσεις. Έχουν το Γενικό Πρόσταγμα της Στρατιωτικής Παρέλασης, Σταγματάρχης Περιφεράκης Γεώργιος, αναφέρει στο διοικητή της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας το πέρας της παρελάσεως. Η παρέλαση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί. Εμείς να σας ευχηθούμε χρόνια.